Συναντήσεις εργασίας με κατατόπους φορείς και ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες με σκοπό την προώθηση του πεζοπορικού τουρισμού μέσω της δράσης Ειδικές Δράσεις Προβολής της Πεζοπορίας Ελλάδα και Εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στο Σύνολο των Περιφερειακών Ενωτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρχής γενομένης από τον Εύρο. Η Ροδόπη αποτέλεσε δεύτερο σταθμό του Περιφερειακού Συμβούλου εντεταλμένου για θέματα τουρισμού Μιχάλη Αμυρίδη, καθώς και εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας του Έργου, οι οποίοι και συναντήθηκαν παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκου Τσαλικίδη με επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου της περιοχής και εκπροσώπους σχετικών φορέων στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχίας Ροδόπης. Στόχος της συνάντησης αλλά και του συνόλου των συναντήσεων που έγιναν ήταν η ενημέρωση των παρευρισκόμενων για τη σχετική ψηφιακή εφαρμογή που ετοιμάζεται από την περιφέρεια, η οποία πέραν των περιπατικών διαδρομών του συνόλου της περιφέρειας θα περιλαμβάνει και σημεία διαμονής και εστίασης, καθώς και την καταγραφή των προτάσεων αυτών για την περαιτέρω ενίσχυσή της. Αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να αποφέρει πολύ μεγάλο ωφέλη και στη δικιά μας περιοχή. Ήδη τα ωφέλη που έχει ο πεζοπορικός τουρισμός παγκόσμια είναι τεράστια και μετριώνται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δική μας την περιοχή, στην περιφέρεια, υπάρχουν μια σειρά από κορυφαίες διαδρομές πεζοπορικές, οι οποίες μπορούν να δώσουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ήδη γίνονται προσπάθειες από δήμους, από φορείς, διακρίσεις, από ιδιωτικούς και αθλητικούς συλλόγους. Και εμείς θέλουμε όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα να συγκεντρωθούν σε μια εφαρμογή την οποία κάνουμε. Αυτό γιατί είδαμε ότι από το εξωτερικό ζητάνε να έχουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία για όλη την περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μια καταγραφή για πρώτη φορά της πεζοπορικής διαδρομής που αφορά την αρχαία Εγνατία οδό και συνδέοντας όλες τις ενότητες της περιφέρειας, θα δημιουργήσουμε μια εφαρμογή όπου θα υπάρχουν τα στοιχεία για αυτή την πεζοπορία, στοιχεία για διαμονή, στοιχεία για εστίαση. Οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να δείξουμε, να ενθαρρύνουμε δράσεις οι οποίες θα φέρουν στην επιφάνεια ή θα δώσουν τη δυνατότητα της μεγαλύτερης επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Θεωρώ σίγουρα ότι επειδή η περιοχή μας έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλος και αρκετές διαδρομές, λόγω του αναγλύφου και της φυσιογνωμίας της περιοχής, μπορεί εύκολα να γίνει ως πηγή έμπνευσης του εναλλακτικού τουρισμού και να χρησιμοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι η περιοχή μας είναι ένας χώρος υποδοχής και ως χώρος υποδοχής είναι πιο εύκολο κάποιος ο οποίος επισκέπτεται την υπόλοιπη περιφέρεια ή την υπόλοιπη Ελλάδα να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα εναλλακτικού τουρισμού.